Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Πώς λέγεστε? Μαρία Παπαστάτικο. Μαρία Παπαστάτικο. Του αντρός σας ή του πατέρα σας το πείτε? Του πατέρα μας είναι Γκουγκράς Μιχαήλ. Γκουγκράς. Γκουγκράς. Κυρία Μαρία, τι μου λέγατε πριν? Επειδή εκεί στο μνήμα αυτό, ναι, τον Μπεσόντο που χαθήκανε στο, ναι, ναυάγιο, ναι, είχα δύο αδερφούλες. Μικρότερες ή μεγαλύτερες? Μικρότερες ήταν. Μικρότερες. Εμείς ξεκινήσαμε από τη Γάζα, Μέσα Ανατολή, ναι, από την Αίγυπτο, για να ξεκινήσουμε να έρθουμε στο Καστελόριζο. Είχατε φύγει από το Καστελόριζο, ε? Τελείωσε ο πόλεμος. Πότε το αφήσατε το Καστελόριζο? Το αφήσαμε στο 42. Και γυρίσαμε 45. Γιατί το φύσατε το 42? Αφού είχε πόλεμο, κατά μεγάλο κακό. Βομβαρδισμός. Και μας είπαν οι Εγγλέζοι, βεβαίως. Ναι. Και μας είπαν οι Εγγλέζοι να φύγετε, γιατί θα καταστραφεί το νησί σας. Ναι. Πολεμούσαν, ναι, Ιταλοί και, ναι, Εγγλέζοι. Ναι. Είχαμε Γερμανούς. Και φύγατε εσείς από εδώ. Φύγαμε. Πολύς κόσμος. Βεβαίως και είχε πολλού. Πολλοί έφυγαν από εδώ από το Καστελόριζο. Πόσες χιλιάδες καλοί μας το δέκα. Έφυγαν όμως, δηλαδή σχεδόν όλος ο πληθυσμός. Όλος έφυγε και τα σπίτια ήταν κλειστά. Έρημα, ε. Έρημα, σκοτεινά, περνούσαν από τα άλλα νησάκια, ναι, και το κατακλέβανε. Μάλιστα. Το ρίμασαν. Και πού κατέληξαν ο κόσμος το 42 που έφυγε από εδώ από το Καστελόριζο? Πώς φύγανε, μερικά τους καραβιά? Μετά, όπως εδώ του Γιώργου του Καρεγιά.